Χαιρετώ τους φίλους της αναλογικής διασκέδασης σε μια νέα παιχνιδοπαρουσίαση. Σήμερα, όπως βλέπετε δίπλα μου, θα κάνουμε ένα preview. Το παιχνίδι δηλαδή που θα παρουσιάσω σήμερα ακόμα δεν έχει κυκλοφορήσει και βρίσκεται στο Kickstarter, όπου μπορείτε να το στηρίξετε. Δείτε το βιντεάκι και αν αυτό που θα δείξουμε σας ενδιαφέρει, τότε μπείτε στο Kickstarter, στη σελίδα τους και βοηθήστε ώστε η παραγωγή να γίνει πραγματικότητα. Link θα βρείτε κάτω από αυτό το βίντεο. Μιλάμε λοιπόν για το Age of Rome, ένα παιχνίδι από ελληνικά χέρια, είναι ελληνική παραγωγή. Και σε αυτό το σημείο θέλω να πω ότι αυτό που με ξάφνιασε και με ενθουσίασε στο παιχνίδι είναι πραγματικά η ποιότητα παραγωγής του. Έχει πολλές καινοτομίες. Έχει ακριλικούς δείκτες. Δεν το συναντάς συχνά, έτσι. Αυτά συνήθως τα πουλάνε εξτρά για να αναβαθμίσεις ένα παιχνίδι. Εδώ το παίρνεις αμέσως μαζί με το παιχνίδι. Έχει δυναμικό ταμπλό, το οποίο περιστρέφεται και βέβαια δημιουργείς κιόλας επάνω του, αναβαθμίζεται. Έχει ευγενή υλικά όπως ξύλινους δείκτες, οι οποίοι είναι πανέμορφοι και βέβαια στην τελική του μορφή θα είναι και βαμμένοι. Αυτή τη στιγμή εδώ μπροστά μου έχω ένα πρωτότυπο, prototype. Να γνωρίζετε ότι τα πρωτότυπα μπορούν να διαφέρουν από το παιχνίδι που θα βγει στην τελική του μορφή. Σίγουρα η τελική του μορφή θα είναι πολύ πιο όμορφη από αυτή που έχουμε στα prototypes. Λοιπόν, μπορώ να πω ότι το παιχνίδι έχει ανεβάσει τα στάνταρ των ελληνικών παραγωγών και είναι καλό αυτό, όλο και ανεβαίνουμε, όλο και γίνομαστε πιο δυνατοί στην αγορά των επιτραπέζων παιχνιδιών και στο χώρο αυτών, σαν ελληνικές παραγωγές, και μου αρέσει πάρα πολύ, ενθουσιάζομαι και εγώ τα στηρίζω. Στηρίζω λοιπόν αυτές τις προσπάθειες και γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να σας πω ότι όποιον τον αρέσει αυτό το παιχνίδι με την παρουσίαση που θα του κάνω, περάστε από τη σελίδα τους να μπακάρετε, να το αποκτήσετε πρώτοι ή να περιμένετε ενδεχομένως αργότερα όταν θα εμφανιστεί στα ράφια των καταστημάτων. Λοιπόν, έχω στήσει ήδη το παιχνίδι και από ό,τι βλέπετε μπροστά μου είναι πολύ πράγμα, έτσι, έχει μπόλικο πράγμα και όμως δεν κουράζει και αυτό είναι που μου αρέσει. Ένα παιχνίδι το οποίο να είναι γεμάτο, να σε γεμίζει εφόσον καθίσεις να παίξεις, αλλά να μην σου κάνει κεφάλι που λέω εγώ. Να μην σε κουράσει, να ρέει ωραία, γρήγορα και διασκεδαστικά. Και αυτά τα παιχνίδια μπορείτε να τα δείξετε σε καινούριους παίκτες. Αυτό είναι το καλό. Ότι είναι ένα παιχνίδι με το οποίο μπορεί να ξεκινήσει ένας καινούριος παίκτης ή να γοητεύσετε ένα καινούριο παίκτη που να καθίσει δίπλα σας στο τραπέζι. Να τον πείτε, έλα εδώ, κάτσε μαζί μου να παίξουμε σήμερα ένα επιτραπέζιο. Μπορεί να έχει τις αποστάσεις του από αυτό το αντικείμενο, αλλά με τέτοιου είδους παιχνίδια που είναι θεαματικά και στο μάτι, αλλά και παικτικά γεμάτα και δεν θα τον κουράσουν ιδιαίτερα, είναι ιδανικά παιχνίδια για να ξεκινήσει ένας νέος παίκτης. Τώρα, τι κάνουμε στο Age of Rome, όπως το λέει και το όνομά του, έτσι λοιπόν προσπαθούμε να γίνουμε ο νέος αυτοκράτορας της Ρώμης. Όπως ήταν γνωστό σε μεγάλες αυτοκρατορίες, οι ίντριγκες, ας πούμε, τα τζαρτζαρίσματα ανάμεσα στους ανθρώπους με την υπερβολική δύναμη, δεν έφερναν καλό πράγμα, μπορούσαν να φτάσουν στα άκρα μόνο και μόνο για να αποκτήσουν το θρόνο, τέλος πάντων, της αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν θα προσπαθήσουμε να κάνουμε και εδώ, να αναμετρηθούμε μεταξύ μας, τις δυνάμεις μας, και να αναδειχθεί στο τέλος του παιχνιδιού ποιος θα είναι ο πιο φημισμένος ηγέτης για να αποκτήσει την θέση του αυτοκράτορα. Καταρχάς έχουμε τα ταμπλό του κάθε παίκτη. Έχουμε λοιπόν 4 ταμπλό, το παιχνίδι παίζει έως και 4 παίκτες. Τα ταμπλό, όπως και των παικτών δηλαδή, αλλά όπως και το κεντρικό ταμπλό, είναι double layer. Έτσι, μιλάμε ότι ποιότητα στην κορυφή του, ώστε να κάθονται μέσα οι δείκτες, να μην κουνιούνται εφόσον κουνηθεί το τραπέζι, να μην φύγουν στην άκρη και έχουμε κάποιες διαφωνίες που βρισκόταν πριν. Εδώ μπορούμε να διαλέξουμε, αλλά μπορούμε και στην τύχη να μοιράσουμε κάποιους ηγέτες. Δεν είναι όλοι οι ίδιοι, καθένας έχει και ειδικές δυνάμεις. Καλό θα ήταν λοιπόν να παίξουμε κάποια στιγμή με όλους, από μία φορά τουλάχιστον. Όταν έχουμε αποκτήσει τον ηγέτη μας, εγώ τώρα έχω τον Μάρκους Αντώνιους μπροστά μου. Στείνουμε το ταμπλό με όλα τα υλικά που χρειάζεται και μας τα λέει επάνω στο ταμπλό. Μου λέει πόσα χρήματα θα ξεκινήσω, με 7 χρήματα, δινάρια της εποχής εκείνης, θα ξεκινήσω. Βάζουμε σε αυτό το σημείο τις μάρκες δύναμης. Εδώ μπορώ να πω ότι αυτές θα είναι βαμμένες στην τελική του μορφή, δεν θα είναι απλές όπως είναι στη δική μου τη version εδώ στο prototype. Για να μπορούμε να αναγνωρίσουμε τι ακριβώς σημαίνει το κάθε ένα, τα βάζω λίγο στην άκρη. Είναι ο δείκτης στρατιωτικής δύναμης, ο δείκτης πολιτικής δύναμης και ο δείκτης ναυτιλιακής δύναμης, εμπορικής δύναμης να το πούμε έτσι. Όπως επίσης εδώ πάνω έχουμε τους δείκτες της ίντριγκας. Πολύ σημαντικό λοιπόν, όπως είπα και στην αρχή, η ίντριγκα στις αυτοκρατορίες, ακόμα και σήμερα τέλος πάντων στις δημοκρατίες, μπορώ να πω ότι παίρνει και δίνει. Εδώ παίρνουμε τους ακόλουθους.
Εδώ λοιπόν θα μπαίνουν οι ακόλουθοί μας, οι εργάτες μας. Το παιχνίδι λοιπόν είναι ένα worker placement, ένα παιχνίδι τοποθέτησης εργατών, να μας δώσουν τις ιδιότητές τους, να τους συλλέξουμε και να τους ξαναχρησιμοποιήσουμε στον επόμενο γύρο. Κλασικός μηχανισμός, τον οποίο γνωρίσαμε και έχουμε αγαπήσει στα επιτραπέζια παιχνίδια. Εδώ λοιπόν έχουμε μετά κάποιους δείκτες των ψήφων, η πέτρα του ψήφου λοιπόν, στη Σύγκλιτον, και εδώ πάνω έχουμε τους δείκτες από το στρατό μας, Λεγεωνάριους. Πώς θα γινόταν ένας Ρωμαίος να μην έχει και μία προσωπική φρουρά μέχρι και έναν ολόκληρο στρατό Λεγεωνάριους, για να μπορεί να πηγαίνει σε εκστρατείες, να αποκτήσει καινούρια εδάφη και να τα προσφέρει, να τα συνδέσει με την αυτοκρατορία της Ρώμης. Επίσης, στο τέλος, κάθε παίκτης παίρνει και ένα τέτοιο κομμάτι ταμπλό. Εδώ θα κτίσουμε ένα ναό. Βεβαίως, θα πρέπει να κτίσουμε λοιπόν ένα ναό για να έχουμε και την έγνοια των θεών, έτσι, να μας βοηθήσουν και οι θεοί. Τέλεια. Στην άκρη βάζουμε τα κομμάτια του ναού. Χτίζεται λοιπόν κομμάτι-κομμάτι. Είναι διόροφος ο ναός, υπάρχουν οι σκάλες και μετά ο πρώτος όροφος. Και βλέπετε εδώ υπάρχουν και γενικά, να το πούμε έτσι, γενικοί δείκτες του ναού, τους οποίους θα προσπαθήσουμε να τρέξουμε να κερδίσουμε το καλύτερο. Υπάρχει το χρυσό, το αργυρό, το μπρούτζινο και το ασημένιο. Όποιος προλάβει και πάρει χρυσό, στο τέλος του παιχνιδιού θα κερδίσει περισσότερους πόντους. Βλέπουμε λοιπόν αμέσως ότι θα κερδίζουμε πόντους την ώρα που παίζουμε, αλλά στο τέλος του παιχνιδιού εκεί θα έχει το καλό τζαρτζάρισμα, γιατί θα κερδίσουμε πόντους από όλη τη δουλειά που κάναμε μέσα στο παιχνίδι. Το τελικό σκοράρισμα είναι πάντα ενδιαφέρον και εκεί έχουμε τεράστιες ανατροπές. Εδώ μια σημείωση από μένα. Θα ήθελα το χρυσό και το μπρούτζινο να διαφέρουν λίγο χρωματικά, να είναι πιο ευανάγνωστα. Δεν πολύ φαίνεται στο μάτι, έτσι μπορεί να μπερδευτεί κάποιος στην τελική του μορφή, ενδεχομένως να αλλάξουν τον τόνο του χρώματος. Ωραία, εφόσον έχουμε στήσει κάθε παίκτη στο ταμπλό του, έχουμε τοποθετήσει το κεντρικό, όπως βλέπετε, αυτό το στρόγγυλο επάνω στο κάτω ταμπλό. Βλέπετε λοιπόν δύο κομμάτια ταμπλό, ένα πάνω στο άλλο. Τα δένουμε στο κέντρο με αυτή τη ρόδα που είναι η Σύγκλιτος ουσιαστικά. Εδώ θα γίνονται ψηφοφορίες και να αναλύσουμε τι βλέπουμε τώρα στο ταμπλό. Όπως είπαμε, στο κέντρο αυτή η ρόδα είναι τέσσερις επαρχίες. Έχουμε την Ιταλική επαρχία, έχουμε τους Γαλάτες. Έχουμε τέσσερις επαρχίες λοιπόν, τις οποίες προσπαθούμε να αναπτύξουμε, να έρθει περισσότερος πληθυσμός, να μας δώσει περισσότερους φόρους, με τους οποίους θα μπορούμε να χτίσουμε περισσότερα κτίρια, να πάμε περισσότερες λεγεώνες στην εκστρατεία και έτσι να βοηθηθούμε. Εδώ λοιπόν σε αυτό το μετρητή μετράμε τη φήμη μας, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει. Λεφτά έχουμε, φήμη θέλουμε. Όσο ανεβαίνουμε λοιπόν στη φήμη, και όποιος φτάσει τέρμα πάνω, αυτός θα γίνει ο νέος αυτοκράτορας. Και εδώ είναι ο μετρητής για τους γύρους. Το παιχνίδι παίζει 9 γύρους, τέλος, μετά σταματάμε. Βλέπετε λοιπόν ότι δεν μπορούμε να το τρενάρουμε πάρα πολύ και να κουράσει. 9 γύρους θα παίξουμε, τελειώνει, μετά μετράμε τελικό σκορ. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εδώ κάτω είναι οι επαρχίες τις οποίες θα πρέπει να κατακτήσουμε και να συνδέσουμε με τη Ρώμη. Έχουμε τράπουλες, οποίες είναι αυτές, είναι οι quest cards, από τις οποίες παίρνουμε 3, κοιτάμε ποιες θέλουμε να κρατήσουμε και θα πάει μία πίσω. Κρατάμε λοιπόν μόνο 2 κάρτες. Σε αυτές τις κάρτες δείχνει κάποιους στόχους, τους οποίους θα πρέπει να δουλέψουμε μέσα στο παιχνίδι για να μας δώσουν πόντους νίκης, ή μάλλον καλύτερα να πω πόντους φήμης, στο τέλος του παιχνιδιού, και είναι κρυφές, δεν τις ξέρουν οι άλλοι παίκτες. Είναι λοιπόν άλλη μια ανατροπή αυτή. Αυτές δεν μετράνε στο χέρι, τις αφήνουμε στην άκρη. Έχουμε όμως στο χέρι μας, εάν μας το λέει το ταμπλό του παίκτη, αυτή την μαύρη κάρτα με την άγκυρα, αυτή μας κλείνει το χέρι για κάποιες άλλες κάρτες, οι οποίες είναι τούτες, οι πράσινες, με το καραβάκι. Αυτές είναι κάρτες εμπορίου. Από αυτές μπορούμε στη συνέχεια του παιχνιδιού να αποκτήσουμε πολλές και να τις χρησιμοποιήσουμε ποικιλοτρόπως. Λοιπόν, μπορούμε λοιπόν να τις χρησιμοποιήσουμε και να ενεργοποιήσουμε την ιδιότητά τους μία φορά και μετά ξεσκαρτάρεται. Μπορούμε να κάνουμε σετάκια με τα χρώματα, υπάρχουν σε διάφορα χρώματα, και εφόσον αποκτήσουμε 3 ιδίου χρώματος, όπως είναι τώρα αυτές εδώ οι μπλε, τις τοποθετούμε σε αυτό το σημείο του ταμπλό μας και μένουν εκεί για πάντα, θα μας δώσουν στο τέλος του παιχνιδιού τους πόντους για το σετάκι. Και μπορούμε να ξεσκαρτάρουμε μία κάρτα έτσι ώστε να αποκτήσουμε ένα δινάριο. Να πουλήσουμε λοιπόν μία κάρτα για να αποκτήσουμε ένα δινάριο. Αυτές τις κάρτες θα μπορούμε να τις παίρνουμε, να τις αποκτήσουμε μέσα στο παιχνίδι την ώρα που παίζουμε. Και εδώ λοιπόν έχουμε και την μπλε τράπουλα. Αυτές οι κάρτες θα ανοίγουν την ώρα που ξεκινάει ένας γύρος και θα μας λένε
πώς λειτουργεί αυτός ο γύρος, τι ιδιαιτερότητα έχει αυτός ο γύρος και με ένα βέλος ή και περισσότερα, όπως εδώ βλέπετε δύο βέλη, θα μας λέει προς τα ποια κατεύθυνση θα γυρίσει αυτό το ταμπλό. Για να το δούμε στη συνέχεια. Εφόσον λοιπόν έχουμε στήσει τους ακριλικούς δείκτες, οι οποίοι είναι κτίρια, έχουμε λιμάνι, έχουμε ναό, έχουμε πολιτικά κτίρια, έχουμε χωράφια, έχουμε στρατόπεδα, τα οποία είναι τρία level. Ξεκινάμε από το ένα level που είναι τέσσερις οι δείκτες, πάμε στο δεύτερο level που είναι τρεις οι δείκτες και τέλος στο τρίτο level έχουμε δύο δείκτες. Δεν φτάνουν λοιπόν για όλους τους παίκτες, πρέπει να τρέξουμε γρήγορα για να χτίσουμε το τρίτο level και να πάρουμε αυτό το μετάλλιο, το οποίο θα μας δώσει και μια ειδική ιδιότητα του κάθε κτηρίου, που θα την έχουμε μόνο εμείς, δεν μπορεί να μας την πάρει κανένας. Βάζουμε στην άκρη τα χρήματα και είμαστε έτοιμοι να ξεκινήσουμε λοιπόν. Διαλέγει ο καθένας το χρώμα που θέλει και ξεκινάμε το παιχνίδι. Έχει αυτές εδώ τις κάρτες σύνοψης πάρα πολύ σημαντικές, μπορούμε να τις έχουμε δίπλα, μας βοηθάνε και στο τέλος του πονταρίσματος, έχει κάποιες χρήσιμες πληροφορίες επάνω, μπορούμε να τις συμβουλευόμαστε την ώρα που παίζουμε, το οποίο θα κάνω και εγώ τώρα στην παρουσίαση. Κάθε γύρος έχει τέσσερις φάσεις. Ξεκινάμε με την πρώτη φάση, η οποία είναι η φάση προγραμματισμού. Λοιπόν, σε αυτή την πρώτη φάση το πρώτο που κάνουμε είναι να ανοίξουμε μια τέτοια μπλε κάρτα. Ανοίγουμε μια μπλε κάρτα, διαβάζουμε το κείμενο που γράφει. Αν δεν ξέρουν όλοι αγγλικά, το αναλαμβάνει αυτός που ξέρει τα καλύτερα αγγλικά. Είναι στα αγγλικά λοιπόν γραμμένα τα πάντα στο παιχνίδι. Τι γίνεται σε αυτό το γύρο, τι πρέπει να προσέξουμε, τι διαφέρει. Έτσι μπορεί κάπου να σπάει κάποιους γενικούς κανόνες, να βγάζει κάποιους ειδικούς κανόνες για αυτό το γύρο. Και βέβαια λέει εδώ πέρα πάνω με τα δύο μπλε βελάκια προς τα ποια κατεύθυνση θα γυρίσει το ταμπλό. Το ταμπλό μπορεί να γυρίσει προς την κίτρινη ή την μπλε πλευρά. Ο πρώτος παίκτης, ο οποίος παίρνει αυτή τη λόγχη, την τοποθετεί μπροστά του προς την κατεύθυνση που θα πρέπει στο τέλος του γύρου να γυρίσει το ταμπλό. Κάθε παίκτης κάθεται μπροστά από μία επαρχία. Δεν είναι δική του, απλά αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε εκείνη την επαρχία και μπορεί να δουλέψει πάνω σε αυτήν. Στη συνέχεια, μετά από το άνοιγμα αυτής της κάρτας, την αφήνουμε και ανοιχτή, πάμε στις ίντρικες. Έτσι, εδώ το τζατζάρισμα ανάμεσα στους παίκτες. Στον πρώτο γύρο, αυτό δεν χρειάζεται να το δουλέψουμε. Πρέπει να υπάρξουν κάποιες προϋποθέσεις. Τι γίνεται εδώ. Εδώ έχουμε αυτούς τους δείκτες που είπα πριν, της ίντρικας, οι οποίοι όταν βρίσκονται μπροστά σε έναν άλλον παίκτη, μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε για να του κάνουμε μια ζημιά. Ανοίγουμε λοιπόν τον δείκτη. Μπαμ, λέμε ότι σου κάνω ζημιά. Τι ζημιά σου κάνω, τα λέει εδώ πέρα δίπλα στο ταμπλό. Ή χάνεις μία φήμη, ή σου καταστρέφω ένα κομμάτι του ναού, ή η ειδική ιδιότητα του κάθε ενός. Ο δικός μου τι λέει, ότι σου αφαιρώ ένα λεγεωνάριο. Αυτό όμως θα πρέπει στη δεύτερη φάση πιο μπροστά να τοποθετήσουμε αυτούς τους δείκτες της ίντρικας. Άρα στον πρώτο γύρο δεν μπορούμε αυτό να το εφαρμόσουμε. Αυτό λοιπόν γίνεται στην πρώτη φάση. Πάμε στην επόμενη φάση, όπου είναι το κτίσιμο. Πάρα πολύ ωραίο αυτό, πάρα πολύ μου αρέσει εμένα. Τοποθετούμε λοιπόν τους ακριλικούς αυτούς δείκτες. Έχουμε χρήματα, έχουμε την επαρχία μπροστά μας και μπορούμε να κτίσουμε πάνω σε αυτήν. Μέσα σε αυτές εδώ τις θέσεις μπορούμε να βάλουμε το ανάλογο κτίριο που μας δείχνει και η εικόνα του. Για παράδειγμα, τι μπορώ να κτίσω τώρα εγώ εδώ, μπορώ να κτίσω ένα χωράφι. Παίρνω λοιπόν το level ένα χωράφι, αυτόν τον δείκτη, και τον τοποθετώ στο σημείο που μου δείχνει στην επαρχία. Διαβάζω εδώ πόσα χρήματα θέλει, 2 χρήματα. Δίνω λοιπόν 2 χρήματα στην τράπεζα και τι μου λέει εδώ, παίρνω και έναν πόντο φήμης. Ανεβάζω λοιπόν και τη φήμη μου, γιατί έκτισα σε αυτή την επαρχία, με αγαπάνε όλοι. Πάρα πολύ ωραία. Τοποθετώ τον δείκτη, αμέσως αλλάζουν τα χαρακτηριστικά. Έχουμε νέα χαρακτηριστικά λοιπόν. Δεν χαλάει το background από πίσω, έτσι, γιατί είναι ακριλικός όπως είπαμε. Απλά μας δείχνει μια νέα εικονογράφηση και αυτή θα αναβαθμίζεται κατά κάποιο τρόπο όσο θα τοποθετούμε τους δείκτες ένα πάνω στον άλλον. Κάθε φορά που κτίζουμε ένα κτίριο, εδώ αυτή τη ρόδα τη γυρνάμε στον επόμενο αριθμό και δείχνει τον πληθυσμό. Εφόσον έχω χτίσει κάτι, αναβάθμισα μια περιοχή, θα έρθει και καινούριος λαός να ζήσει σε αυτήν, να ανεβαίνει ο πληθυσμός, θα μου δώσει περισσότερους φόρους. Μπράβο. Okay, το έκανα αυτό. Μπορώ να κάνω όσα χρήματα έχω να δουλέψω και να χτίσω περισσότερα κτίρια. Τι άλλο μπορώ να κτίσω. Να κτίσουμε με 5 που έχω ή ένα ναό ή ένα πολιτικό κτίριο. Ας κτίσω ένα πολιτικό κτίριο. Θέλει 5 χρήματα, τα δίνω λοιπόν. Παίρνω το πολιτικό κτίριο level 1, το οποίο είναι αυτό εδώ, και το βάζω σε αυτή τη θέση. Θα μου δώσει 3 πόντους φήμης, 1, 2, 3. Τοποθετήθηκε λοιπόν εδώ και ανεβάζω ακόμα μια φορά
τον τροχό κάτω του πληθυσμού. Τι έχει γίνει τώρα εδώ, βλέπετε, το δικό μου το χρώμα ανέβηκε σε αυτό το κομμάτι χρυσού. Αυτά είναι κάποια σημεία όπου μπορώ να πάρω καινούριους ακόλουθους. Παίρνω λοιπόν ακόμα έναν ακόλουθο επειδή έφτασα εκεί. Εδώ τώρα να σημειώσω κάτι. Τον επόμενο ακόλουθο θα τον πάρω στο 12. Αλλά όποιος φτάσει πρώτος στο 12, αυτό το γυαλάκι που περιέχεται και το καλύπτει θα κατέβει μια θέση πιο κάτω, άρα ο επόμενος παίκτης θα μπορέσει να πάρει τον ακόλουθο νωρίτερα. Στο 11 λοιπόν. Και μετά θα κατέβει κι άλλο ένα και άλλο ένα, άμα παίζουν 4 παίκτες. Άρα οι πιο πίσω παίκτες θα μπορούν πιο γρήγορα να φτάσουν να πάρουν ακόλουθους, γιατί σε ένα worker placement παιχνίδι το σημαντικότερο είναι να έχουμε πολλούς εργάτες για να μπορούμε να τους χρησιμοποιήσουμε. Είναι η βενζίνα, τα καύσιμα του παιχνιδιού οι εργάτες. Καλό είναι αυτό, έτσι δεν ξενερώνει λοιπόν ένας παίκτης που έχει μείνει πίσω. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Σε αυτήν εδώ τη στήλη μπορεί να ανεβαίνουμε και να κατεβαίνουμε κάτω, αλλά ποτέ δεν ξαναπαίρνουμε εργάτη από το ίδιο σημείο που έχουμε πάρει. Ήταν την πρώτη φορά που θα φτάσουμε λοιπόν σε αυτό το σημείο θα πάρουμε τον εργάτη και αν ξαναπεράσουμε για κάποιο λόγο έχουμε πέσει πίσω και το ξαναπεράσουμε δεν ξαναπαίρνουμε, έτσι δεν μπορούμε να κάνουμε εδώ κόμπο και να πάρουμε όλους τους εργάτες από την αρχή. Μην σπάμε το παιχνίδι, έτσι προσοχή. Τέλεια. Δεν θέλω λοιπόν να αγοράσω τίποτε άλλο, παίζουν και οι υπόλοιποι παίκτες, κάνουν λοιπόν τα δικά τους. Και πάμε στην επόμενη φάση, η οποία είναι το Action Phase. Εδώ λοιπόν θα ενεργοποιήσουμε τις ενέργειες του παιχνιδιού. Εδώ λοιπόν μπορούμε με τους εργάτες μας να τους τοποθετούμε πάνω σε κτίρια ή μαζί με μία ίντριγκα επάνω σε ενός αντιπάλου την επαρχία. Όχι τη δική μας, ενός αντιπάλου. Τι κάνουμε λοιπόν κάθε φορά που τοποθετούμε έναν εργάτη. Λοιπόν, αν τον τοποθετήσουμε πάνω σε ένα στρατιωτικό κτίριο, πρέπει να υπάρχει κτίριο, στην πεδιάδα σκέτη δεν μπορούμε, αλλά τώρα απλά για την επεξήγηση θα το αναφέρω. Αν βάλουμε λοιπόν εδώ που είναι το στρατόπεδο, αν είχαμε κτίσει λοιπόν ένα στρατόπεδο, να το κάνω παραστατικά, τότε θα μπορέσω να πάρω λεγιώνες και να τις βάλω σε μια επαρχία εδώ κάτω για να την κατακτήσω. Εφόσον τοποθετήσω τόσες λεγιώνες όσες αναγράφονται στην ασπίδα, τότε έχω κερδίσει τη μάχη και θα μπορέσω στο τέλος του παιχνιδιού να πάρω τους πόντους που λένε οι σημαίες. Εδώ όμως καταλαβαίνετε θα έρθουν και άλλοι παίκτες και θα υπάρχουν και ειδικές ιδιότητες που θα μου αφαιρούν ή θα μετακινούνται οι λεγιώνες μου και θα είναι δύσκολο να κερδίσω εγώ τη μάχη μέχρι το τέλος του παιχνιδιού, θα πρέπει να αγωνιστώ για αυτό. Τώρα, αυτό λοιπόν γίνεται στο στρατόπεδο. Αν πάμε στο πολιτικό κτίριο και εδώ έχει πολύ ενδιαφέρον, τότε θα πάρω μια πέτρα από την ψήφο μου, θα την τοποθετήσω εδώ στο κέντρο, στη σύγκλιτο και θα έχω μια ψήφο. Εδώ το ενδιαφέρον είναι ότι εάν έχω 3 ψήφους με τη σειρά, τότε κερδίζω εγώ πόντους φήμης. Με κάποιους τρόπους εδώ μπορεί κάποιος να μου αφαιρέσει, να μου μετακινήσει και έτσι λοιπόν είναι δύσκολο να καταφέρω 3 στη σειρά. Αλλά μόνο κατά την τοποθέτηση. Δεν μπορεί εφόσον υπάρχει ένας άλλος παίκτης και να τον αφαιρέσω να γίνουν 3 και να πάρω τους πόντους. Μόνο κατά την τοποθέτηση της πέτρας ψήφου, εφόσον δημιουργήσω τριάδα, τότε παίρνω τους πόντους φήμης. Εδώ δεν χωράει πολλούς και κάνουμε εδώ μεγάλο πύργο, έτσι, μόνο 5 πέτρες, μετά η κάτω πέτρα γυρίζει πίσω στο ταμπλό του παίκτη που του ανήκει. Αυτά λοιπόν γίνονται εκεί. Στο χωραφάκι μας, εφόσον τοποθετήσω έναν εργάτη στο χωράφι, τότε θα πάρω χρήματα. Σε ποιο γύρο βρίσκομαι, ανάλογα τι μας λέει ο γύρος, ένα χρήμα θα πάρω. Θα πάρω λοιπόν ένα δινάριο, εφόσον βρίσκομαι στον πρώτο γύρο, 2 στον δεύτερο και ούτω καθεξής. Στο κτίριο του ναού, εφόσον τοποθετήσω, θα μπορέσω να κτίσω, παίρνω την πρώτη σκάλα, την τοποθετώ εδώ δίπλα. Να σας το δείξω κιόλας. Παίρνω τη σκάλα λοιπόν, τοποθετώ εδώ και μπορώ να κτίσω το ναό μου. Μετά μπορώ να κτίσω το δεύτερο και εφόσον είμαι ο πρώτος που το έκανε, παίρνω την τρίτη φορά τη χρυσή σκάλα, την τοποθετώ εδώ στη μέση. Εάν είμαι ο τελευταίος, θα πρέπει να πάρω την ασημένια. Μόνο τότε μπορώ να ξεκινήσω το δεύτερο όροφο, να κτίσω και εκείνον. Και αν είμαι τόσο καλός και τα έχω κτίσει όλα, παίρνω και το επόμενο κομμάτι δεύτερου ορόφου και τώρα είναι έτοιμος ο ναός μου. Ένας γεμάτος ναός θα δώσει πάρα πολλούς πόντους στο τέλος του παιχνιδιού. Άρα λοιπόν, αν επενδύσουμε εκεί, θα πάρουμε στο τέλος του παιχνιδιού πολλούς πόντους.
Και τέλος, στα λιμάνια, εάν κτίσουμε λοιπόν εδώ ένα λιμάνι, ας βάλω και αυτό και εφόσον, ας πούμε ότι τα έχουμε κτίσει κιόλας, ας ανεβάσω εδώ και τον πληθυσμό. Εάν τοποθετήσω στα λιμάνια, τότε τραβώ εδώ μια καρτούλα. Και αυτή την κάρτα που τράβηξα μπορώ να τη χρησιμοποιήσω, όπως είπα και στην αρχή του βίντεο, για να την κάνω δινάρια, να την πετάξω, να την πουλήσω δηλαδή και να πάρω ένα δινάριο, να μαζέψω σετάκια και να πάρω τους πόντους φήμης στο τέλος του παιχνιδιού ή να τη χρησιμοποιήσω την καρτούλα για την ιδιότητα που γράφει κάτω. Ανά πάσα στιγμή αυτό δεν χρειάζεται να είναι και στο γύρο μου, μπορεί να γίνει όπως το γράφει και σε ένα γύρο ενός άλλου παίκτη. Αυτές δεν μπορώ να έχω πολλές, γι' αυτό λοιπόν προσπαθώ και κάπως να κάψω και τη μαύρη, να μου αδειάσει μια θέση. Είναι καλό, κάπως μπορείς μια ιδιότητα να την αφαιρέσεις για να αδειάσει άλλη μια θέση και να πάρω περισσότερες κάρτες εμπορίου. Τις είδαμε λοιπόν όλες τις ιδιότητες και πάμε λίγο και για την ίντριγκα. Θέλω να βάλω μια κρυφή ίντριγκα, τοποθετώ λοιπόν έναν δικό μου δείκτη ίντριγκας στην επαρχία ενός άλλου παίκτη και ευελπιστώ ότι κάποια στιγμή, αναλόγως και πώς θα γυρίσει αυτό, έτσι βλέπουμε εδώ την αρχική καρτούλα, πρέπει αυτό να το έχουμε υπόψη μας, μην έρθει να έρθει μπροστά μας. Πρέπει να πάει σε έναν άλλον παίκτη για να την ενεργοποιήσουμε. Άρα εδώ θέλει και μια δουλίτσα πιο μπροστά να το βάλουμε σε σωστή τακτική και στρατηγική λοιπόν. Να την τοποθετήσουμε σωστά. Ωραία. Τελειώσαμε και με τη φάση των ενεργειών και πάμε στο τέλος, την τελευταία φάση, την τέταρτη, όπου είναι το income. Εδώ πληρωνόμαστε. Λοιπόν, όπως είπα λοιπόν, εδώ στη ρόδα του πληθυσμού έχει δύο αριθμούς, έναν μαύρο και έναν κόκκινο. Ο μαύρος ο αριθμός μας λέει τα χρήματα σε φόρους που θα πάρουμε. Άρα λοιπόν, αν πάρω φόρους από αυτήν εδώ την επαρχία, θα πάρω 5. Παίρνω λοιπόν 5 χρήματα μπροστά μου. Και αν θέλω να τους ξεζουμίσω λοιπόν, τότε μπορώ να πω ότι θα βάλω διπλούς φόρους, θα πάρω 10, αλλά θα χάσω πόντους φήμης. Και αυτό το αναγράφει ο δεύτερος αριθμός, θα πάω 4 πίσω. Σε αυτό το σημείο δεν μπορούμε να πέσουμε πίσω από το 0, άρα αν δεν μπορώ να το κάνω αυτό γιατί θα έπρεπε να πέσω πίσω από το 1, τότε δεν μπορώ να την κάνω αυτή την ενέργεια, άρα θα πρέπει να έχω αρκετούς πόντους φήμης για να μπορέσω να ενεργοποιήσω διπλούς φόρους. Και εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, δεν ξέρω αν είναι αναγκαίο. Όπως είπα, η επαρχία δεν μας ανήκει, θα γυρίσει το ταμπλό και αυτό όλο που έχω κτίσει εγώ εδώ μπορεί να το εκμεταλλευτεί και ένας άλλος παίκτης. Εδώ λοιπόν είναι η τακτική και η στρατηγική του παιχνιδιού. Πάρα πολύ ενδιαφέρον. Εφόσον λοιπόν πήραμε και τους φόρους, το τελευταίο που έχει να κάνει ο πρώτος παίκτης είναι να γυρίσει το ταμπλό προς την κατεύθυνση που έδειξε η κάρτα που ξεκινήσαμε τον γύρο. Τι λέει λοιπόν εδώ, προς την μπλε κατεύθυνση, δύο βελάκια δύο φορές. Άρα λοιπόν πάμε. Μία φορά, δεύτερη φορά. Βλέπουμε λοιπόν ότι χτίσαμε, μπορεί να το εκμεταλλευτεί τώρα ο παίκτης που είναι απέναντί μου. Και εγώ εδώ ενδεχομένως να πρέπει να ξαναξεκινήσω από την αρχή να κτίζω και να κάνω. Βέβαια. Όσο θα παίζουμε, μπορεί να ξανάρθει μπροστά μου μια επαρχία καλή ή να το προσπαθήσω να γίνει ή να βάλω ίντρικες σε εκείνη την επαρχία έτσι ώστε να μπορώ να επιτεθώ στους άλλους παίκτες και να τους κάνω μια ζημιά. Ανεβάζουμε και τον δείκτη του γύρου και ξεκινάει ο καινούριος γύρος. Όλο αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, θα διαρκέσει 9 γύρους. Δεν θα πιάσει πάνω από ρίτσα. Έτσι, τα test game που έχω κάνει εγώ λοιπόν με 2 και με 3 άτομα, εκεί γύρω έχουν διαρκέσει και να πω την αλήθεια ότι δεν μας είχε κουράσει καθόλου. Ένα τελευταίο που ξέχασα να πω πριν είναι ότι υπάρχει και το Κολοσσέουμ που είναι αυτό εδώ πέρα η θέση. Είναι το μπαλαντέρ να το πούμε έτσι, δεν έχουμε που να τοποθετήσουμε, άρα μπορούμε να βάλουμε εκεί τον εργάτη μας και να πάρουμε έναν πόντο φήμης. Εδώ τώρα θέλω να δείξω μόνο μία λεπτομέρεια ακόμα με την ίντρικα τι γίνεται εφόσον ξεκινήσει ο καινούριος γύρος. Ανοίξουμε εδώ καινούρια κάρτα. Δούμε προς τα ποια κατεύθυνση θα γυρίσει στο τέλος του γύρου το ταμπλό. Μπορώ λοιπόν εδώ στην αρχή της φάσης, μετά το άνοιγμα της κάρτας, να ανοίξω στη σειρά μου αυτόν τον δείκτη προς την πλευρά που είναι εικονογραφημένος και να κάνω την ζημιά που θέλω στον παίκτη που κάθεται μπροστά από αυτή την επαρχία. Τώρα λοιπόν νομίζω σας έχω δείξει τα πάντα του παιχνιδιού, δεν σας έχω κρύψει τίποτα, δεν έχει και πάρα πολλές λεπτομέρειες, εφόσον έχουμε τη σύνοψη μπροστά μας, είμαστε έτοιμοι να παίξουμε το παιχνίδι διαβάζοντας μια ανάγνωση τους κανόνες. Κάποιες μικρολεπτομέρειες τις βλέπουμε και εκείνη τη στιγμή, δεν θέλει πολλά. Όταν λοιπόν παίξουμε και τους 9 γύρους, παίρνουμε εδώ αυτό το βιβλιαράκι και ξεκινάμε, γράφουμε τους πόντους από την εκάστοτε ενέργεια, τους πόντους που φτάσαμε στην γραμμή φήμης, τους πόντους που μας δίνει ο στρατός, τους πόντους που μας δίνει η πολιτική,
κτλ. 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 Στο τέλος και πόσα χρήματα έχουμε στη θέση μας και βγαίνει ένα αποτέλεσμα. Αυτό το αποτέλεσμα θα δείξει εάν είμαστε ικανοί να γίνουμε ο επόμενος αυτοκράτορας της Ρώμης. Αυτό, αγαπητοί μου φίλοι, είναι το παιχνίδι Age of Rome από την εταιρεία Titotum. Δεν είμαι σίγουρος ότι δεν το έχω προφέρει σωστά. Είναι λατινικά και σημαίνει μια σβούρα. Η σβούρα ήταν το αρχαιότερο παιχνίδι που εφεύρεθ. Πιστεύω ότι μετά τον τροχό να έφευραν τη σβούρα, ας πούμε, και να έπαιζαν όλοι τους. Λοιπόν, είναι αξιόλογη προσπάθεια από τα παιδιά. Μπράβο. Ναι, ποιοι είναι, είναι ο Βαγγέλης, ο Ευθυμίου και ο Αντώνης ο Γιαννόπουλος. Αυτοί λοιπόν έχουν συμβάλει στη δημιουργία αυτού του παιχνιδιού και νομίζω ότι πράγματι είναι ένα παιχνίδι διεθνών διαστάσεων, θα έλεγα, και μπορεί πραγματικά να ανταγωνιστεί μεγάλες εταιρείες που γνωρίζουμε στην αγορά των επιτραπέζων παιχνιδιών. Εάν σας έχει αρέσει με αυτό που είδατε στην παρουσίασή μου, τότε μπείτε στο Kickstarter και στηρίξτε τα παιδιά. Το link θα το βρείτε κάτω από το βίντεο. Και βέβαια μην ξεχνάτε να κάνετε και ένα like στο κανάλι μου, subscribe εφόσον σας άρεσε και να μην χάνετε κανένα επόμενο βιντεάκι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ τα παιδιά που μου στείλανε ένα prototype και μπόρεσα να βοηθήσω και εγώ με την παρουσίαση να προχωρήσει το έργο αυτό. Και βέβαια θα χαρώ αν συνεχίζετε να παρακολουθείτε το κανάλι Fantasy Gate και τα βιντεάκια μου. Λοιπόν, φίλοι μου, να είστε όλοι καλά και να έχετε ευχάριστα επιτραπεζομαζέματα. Γεια σας.